Ένας παραγωγός νομικών υλικών δεν μπορεί να αποφύγει κάποιες επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον και στις κοινότητες όπου λειτουργεί. Στον Τιτάνα είμαστε αποφασισμένοι να περιορίζουμε τις επιπτώσεις αυτές στο ελάχιστο. Μετά τον εντοπισμό ενός λατομείου ή ορυχείου, ακολουθούνται τα παρακάτω 4 στάδια. Μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων από την αδειοδοτούσα αρχή. Απομάκρυνση του στρώματος γης που βρίσκεται πάνω από το πέτρωμα και απόθεσή του για χρήση κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Εξόρυξη και απόλυψη του πετρώματος ή ορυκτού με διάφορες μεθόδους. Φόρτωση του εξορυχθέντος υλικού στα μέσα μεταφοράς και μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων με γνώμονα την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Στη σύγχρονη, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη κοινωνία, ο περιορισμός της κατανάλωσης φυσικών πρώτων υλών και ενέργειας, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελούν απαραίτητες συνιστώσεις στην πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη. Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη μέτρων αποκατάστασης και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Με την αποκατάσταση των εξοφλημένων χώρων της εκμετάλλευσης, πριν ακόμα εξοφληθεί ολοκληρωτικά το κοίτασμα, επανεκαθίσταται η φυτοκοινότητα και μαζί με αυτήν η βιοποικιλότητα της περιοχής. Τεχνικές αποκατάστασης που εφαρμόζονται από την εταιρεία μας είναι η αποκατάσταση πολλαπλών βαθμίδων. Η αποκατάσταση εξκαφών με τη μέθοδο της λιμνοδεξαμενής, είτε η αποκατάσταση κατακόρυφων πρανών με τη μέθοδο της υδροσποράς. Για τις φυτεύσεις, συνήθις πρακτική είναι η χρήση φυτικών ειδών, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της τοπικής χλωρίδας και βλάστησης. Σκοπός της αποκατάστασης είναι η επανόρθωση της αρχικής ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο Τιτάν τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει δράσεις που σκοπό έχουν να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν θέματα διαφύλαξης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, ιδίως σε σχέση με τη λειτουργία παραγωγικών μονάδων και ιδιαίτερα λατομείων. Στα 4 εργοστάσια, τα 13 λατομεία και τις 29 μονάδες έτοιμους κυροδέματος της εταιρείας στην Ελλάδα, εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα λατομεία των εργοστασίων ξεκίνησε το 1976 από το λατομείο ασβεστολίθου Άρτιμες του εργοστασίου Πάτρας και σύντομα επεκτάθηκε σε όλο τον όμιλο. Μέχρι σήμερα στα λατομεία, στα εργοστάσια και στα RM του ομίλου Τιτάν έχουν φυτευτεί και συντηρούνται πάνω από 1.400.000 δέντρα και θάμνη, ενώ έχουν δωρηθεί σε δήμους, κοινότητες, πελάτες και δημόσιες αρχές σχεδόν 350.000 δέντρα. Η εταιρεία έχει βραβευθεί για την περιβαλλοντική της διαχείριση με βραβεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς φορείς. Ο Τιτάν παρακολουθεί συστηματικά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις σε θέματα βιοποικιλότητας και μετέχει ήδη από το 2008 σε σχετική ομάδα εργασίας της Cement Sustainability Initiative ως ιδρυτικό μέλος του World Business Council for Sustainable Development με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές λατομείων και στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για την αποκατάσταση λατομείων. Η φροντίδα μας για το περιβάλλον είναι ειλικρινής, διαρκής και ουσιαστική. Αναζητούμε συνεχώς νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Προσφέρουμε εμπειρία και τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να τις αξιοποιήσουν. Γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας ώστε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες της κοινωνίας. Προωθούμε την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας στους εργολάβους, στους προμηθευτές και στους συνεργάτες μας. Αξιολογούμε ετήσια τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις και καθορίζουμε νέους στόχους ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Στον Τιτάνα συνεχίζουμε την προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον με σεβασμό στις αρχές της διατήρησης της βιοποικιλότητας.